Αυτό είναι το έμβλημα της Αρχιεπισκοπής μας. Ο κριτικός βρακοφόρος ή ο Χριστός. Mm. Καλός ποιμήν. Ναι, αλλά με κριτική ενδυμασία επίσης. Και το ονοματάκι μου να με θυμάστε. Αυτή είναι για τις εκκλησίες της Κρήτης. Συνοπτικά, εδώ μόλις προημερών έκλεισε μία έκθεση που κάναμε στο Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης και φέραμε όλες τις εικόνες από την Κρήτη, όπου για πρώτη φορά στους Αγίους, στους Νεομάρτυρες. Ήταν πολύ ωραία έκθεση. Ναι, ήταν πολύ ωραία πραγματικά η έκθεση αυτή, κράτησε αρκετά, την παρατείναμε. Αυτή είναι την παιδιόδευση. Αυτό ίσως πρέπει να αξίζει τον κόπο, γιατί οι πρώτες εικόνες των Αγίων, μετά το 1821, οι πρώτες εικόνες των Αγίων είναι με τα μαρτυρικά ρούχα. Δειλά-δειλά μπαίνουν οι τοπικές ενδυμασίες, μέχρι που καθαριερώνονται και εδώ, όπως και στο Μέτσοβο με τον Άγιο Γεώργιο, το φουστανελάκι, όχι μόνο, εμείς πέραμε και από την άλλη Ελλάδα. Αυτή θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δείτε το λοιπόν, αυτό βγήκε με τη συνδρομή της. Μπορεί πράγματι να περιοδεύσει. Βεβαίως και μπορεί. Εδώ είναι κάποια επιγράμματα του καθηγητού του Παπαδογιαννάκη που εκδόθηκε για την εκλογή μου. Έκδοση αυτή. Και εδώ ένα δικό μου ταπεινό μικρό ανάτυπο για εικόνες του Κόντογλου στο Ρέθυμνο. Ανούλα. Μια οπτικό εδώ. Κόντογλου το γράφτιζε. Ήμουν. Και φανατικός βιβλιόφιλος και συλλέκτης. Αυτό είναι τύπον. Κριτολογικό. Γνωρίζει πράγματα τα οποία μας μαθαίνει και στο Ιστορικό Μουσείο. Έχω την τρέλα μου κι εγώ. Ζω, διαβάσετε αμέτρητες φορές το όνομα του κυρίου Καλοκαιρινού, ο οποίος θα είναι από τους νέους τίτορες στη συνέχεια των προγόνων. Εδώ το φετινό ημερολόγιο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τη διάθεσή σας την καλή, το αφιερώσαμε στον Άγιο Μινά και στην ανακαίνιση του. Είναι η πρόνοια της Εκκλησίας. Έτσι. Το αφιερώσαμε στην ανακαίνιση του Αγίου Μινά. Είναι η θεία πρόνοια. Λοιπόν, γιατί, όπως γράφω εδώ, χρέος όλων μας είναι να καλοποιήσουμε και να ευπρεπίσουμε όπως οι πρόγονοί μας. Και γράφω εδώ την αναμενόμενη αρρωγή του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κρήτης. Α, δεν είναι το Δήμο. Το Δήμο τι είναι, δηλαδή, να το απαλλάξουν. Ακούστε. Μετά την ανακαίνιση του ναού θα αναλάβει ο Δήμος τον περιβάλλοντα χώρο, τα οποία είναι και αρμοδιότητά του. Εμείς λέγαμε και κάτι περισσότερο. Διότι εμείς φιλοδοξούμε τον Άγιο Μινά να τον καταστήσουμε όπως όλους τους καθεδρικούς ναούς της Ευρώπης.